Αναλυτική σύγκριση των οπλικών συστημάτων Ελλάδος-Τουρκίας κάνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Επικεντρώνει στον κρίσιμο τομέα των υποβρυχίων. Οι Έλληνες υπερέχουν κάτω από τη θάλασσα, γράφει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης. Αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές βασίζονται σε γερμανική ναυτική τεχνολογία στον τομέα των υποβρυχίων, με την πιθανότητα σε περίπτωση πολέμου γερμανικά υποβρύχια να χρησιμοποιηθούν εναντίον γερμανικών σκαφών. Η Ελλάδα διαθέτει σχετικό προβάδισμα, συνεχίζει η γερμανική εφημερίδα, εφόσον ενώ και οι δύο πλευρές διαθέτουν αρκετά παλαιότερα μοντέλα υποβρυχίων, τα εξαιρετικά αθόρυβα πετρελαιοκίνητα υποβρύχια 214, το καθένα με 8 σωλήνες τορπιλών, θεωρούνται ο πιο σύγχρονος τύπος υποβρυχίου. Η διαφορά των δύο χωρών έγκυται στο ότι η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 5 από αυτά τα υποβρύχια σε ενεργή υπηρεσία από το 2016. Η Τουρκία απέκτησε το πρώτο στο πλαίσιο μεγαλύτερης παραγγελίας μόλις τον περασμένο χειμώνα. Όταν εμείς τα λέγαμε χρόνια πριν ότι η Ελλάς υπερτερεί εναντί της Τουρκίας σε ξηρά θάλασσα και αέρα, κάποιοι έλεγαν ότι προσπαθούμε απλά να ανυψώσουμε το ηθικό. Να τώρα που και εκτός από τους ίδιους τους Τούρκους, οι οποίοι κατά τα λεγόμενα και του ταξίαρχου προχθές θα μας νικήσουν σε 10 χρόνια, και οι Γερμανοί τώρα επιβεβαιώνουν την ελληνική υπεροπλία σε έναν κρίσιμο τομέα όπως είναι αυτός του υποβρυχιακού πολέμου. Φυσικά, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στο παρελθόν, όπως μέχρι τώρα ήμασταν μπροστά στον τομέα των υποβρυχίων με τα αόρατα 214, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Εφόσον η Τουρκία παραλαμβάνει παρόμοια υποβρύχια, πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε, να υπερέχουμε πάντα στον κρίσιμο αυτόν τομέα. Βλέπουμε ότι κάτι παρόμοιο γίνεται με τα μαχητικά Ραφάλ. Υπερτερούν ξεκάθαρα έναντι των F-16 και σε συνδυασμό με τα F-16 Viper της Ελλάδος θα συνεχιστεί η απόλυτη αεροπορική κυριαρχία στους ελληνικούς ουρανούς.